τρόπο, βλέπουμε μια θεαματική πορεία στην Ευρώπη. Φτιάχνει το όνομά του, τη φανέλα του ακόμα περισσότερο, πουλάει παίχτες και γενικότερα κάνει μια πάρα πολύ καλή πορεία. Πού οφείλεται αυτό? Ο Ολυμπιακός έχει κατορθώσει να είναι αυτάρκης οικονομικά, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Με τις επιτυχίες αυτές που έχει στην Ευρώπη μπορεί και προσελκύει και καλούς παίχτες, παρόλο που υπάρχει και η διαφορά με το ελληνικό πρωτάθλημα και αυτό είναι ένα μείον για να έρθει κάποιος καλός ξένος παίχτης. Αγωνιστικά, για να έρθουν τα αποτελέσματα πάνω από ό,τι γίνεται, κάνει δουλειά. Νομίζω ένα συνδυασμός πραγμάτων και δεν είναι μόνο ένα στοιχείο που θα σε οδηγήσει να κάνεις κάτι καλό. Έχει βοηθήσει και η παρουσία του Μίτσελ ίσως σαν προσωπικότητα και σαν προπονητής σε όλο αυτό που έχει πετύχει ο Ολυμπιακός? Νομίζω θα είναι πολύ άδικο να συζητάμε για μια καλή πορεία ομάδας και να αφήνουμε έξω τον προπονητή, έτσι. Και λόγω της θέσης μου, αλλά για όνομα του Θεού. Όπως είπατε, υπάρχει το θέμα με το ελληνικό πρωτάθλημα, όπου πολλές φορές χάνεται ο ανταγωνισμός. Βέβαια, φέτος βλέπουμε ότι θα χρειαστεί ίσως να παλέψει περισσότερο ο Ολυμπιακός για το πρωτάθλημα. Κοιτάξτε, ένα πράγμα που βγήκε τώρα και τις τελευταίες μέρες, μια έκθεση που μας κατατάσσει στη τελευταία θέση των πρωταθλημάτων, αυτό είναι κάτι που μας στεναχωρεί όλους. Από την άλλη, σίγουρα οι διαφορές τα τελευταία χρόνια μεταξύ των ομάδων και έχουν μικρύνει αλλά και έχουν μεγαλώσει. Τι εννοώ? Δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός έχει ξεφύγει αρκετά. Αυτό είναι γεγονός. Από εκεί πέρα, ο Παναθηναϊκός με τα οικονομικά προβλήματα είναι, πιστεύω, σε ένα καλό δρόμο για να λύσει πρώτα τα οικονομικά προβλήματα και μετά να προσπαθήσει να φτιάξει κάτι αντίστοιχο του ονόματός του. Ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι αποκτά μια διοικητική, έτσι, σταθερότητα και πιστεύω και οικονομική αυτάρκεια, που αυτό θα βάλει τις βάσεις για να έχει περισσότερες βλέψεις στο πρωτάθλημα. Βλέπουμε ήδη φέτος το ΠΑΟΚ να προηγείται, αλλά και ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα η οποία διαχρονικά δείχνει ότι δύσκολα διαχειρίζεται και τις επιτυχίες και τις αποτυχίες. Βέβαια, το αγωνιστικό πρόσωπο που έχει δείξει και οφείλεται κατά πολύ, πιστεύω, στον Άγγελο τον Αναστασιάδη, είναι πολύ καλό μέχρι στιγμής. Αλλά πάντα στο τέλος του πρωταθλήματος κρίνονται όλα. Για τον Παναθηναϊκό που μιλήσαμε πριν λίγο, είναι σε καλό δρόμο, πιστεύετε? Νομίζω ότι έγινε ένα λάθος στο Παναθηναϊκό μετά το τελικό κυπέλλου. Ενώ ο σχεδιασμός ήταν να βγούμε από το οικονομικό αδιέξοδο, φτιάχνοντας μια ομάδα με χαμηλά συμβόλαια, με νέους παίκτες, ξαφνικά άκουσα για πρωτάθλημα. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία, σαν όνομα, είναι αδιανόητο να μην μιλάει για πρωτάθλημα, έτσι. Κακά τα ψέματα, αλλά έτσι όπως είναι η κατάσταση πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Πάμε και στην Εθνική λίγο. Βλέπουμε ξαφνικά κάτι να έχει χαλάσει, κάτι να μην πηγαίνει καλά. Είναι ένα θέμα έτσι που πραγματικά όλους μας έχει στεναχωρήσει. Πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση πρώτα καλή της κατάστασης και όχι απλά χάσαμε τρία παιχνίδια και τι κάνουμε. Είναι μια γενικότερη αξιολόγηση, πιστεύω, που πρέπει να γίνει. Και πρέπει να δούμε και έναν οδηγό για το τι πρέπει να γίνει. Πρέπει δηλαδή να κάτσουμε να σκεφτούμε τι ήταν αυτό που μας οδήγησε τελικά. Γιατί καμιά φορά πας σε μια μεγάλη διοργάνωση, τι πήραμε, όλοι είπανε, εντάξει, μια φωτοβολίδα. Τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν φωτοβολίδα, ξαναπήγαμε. Άρα δηλαδή για να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα, υπήρχε ένας καλός μπούσουλας. Δεν είναι άσχημο αυτό να το βάλουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας και να βοηθήσει ώστε να αξιολογηθούν όλα αυτά τα πράγματα σωστά. Με την εμπειρία σας, διαπιστώνετε κάποια λάθη που έχουν γίνει και θα έπρεπε να μην επαναληφθούν
και οδηγηθήκαμε έτσι σε αυτή τη περίοδο κρίσεως. Ίσως ένα πράγμα που μπήκε στο τραπέζι και αυτό ίσως μπήκε και με την πίεση ίσως του κόσμου, ότι ωραία βαρεθήκαμε να βλέπουμε την Εθνική να κερδίζει 1-0. Θέλουμε, ξέρω εγώ, 4-0, θέλουμε και πλούσιο θέαμα και ωραίο θέαμα. Και ίσως εκεί άρχισε να μπαίνει το αγωνιστικό κομμάτι σε ένα λάθος δρόμο. Το ότι έχουν κληθεί 38 παίχτες σε 4 μάτς, το θεωρώ αδιανόητο νούμερο για μια ομάδα η οποία γύρισε τόσο καλά από το παγκόσμιο κύπελλο. Δεν πήγαμε σε μια διοργάνωση και καταστραφήκαμε και έπρεπε να ξαναψάξουμε από την αρχή και να χτίσουμε από την αρχή. Έτσι, εδώ πιστεύω γίνανε αρκετά λάθη στην αγωνιστική προσέγγιση και μετά, το καταλαβαίνετε, αρχίζουν και φταίνε όλα. Πιστεύετε ότι είναι πιο πολύ λάθος η επιλογή του Ρανιέρη? Ο Ρανιέρη με το όνομα που είχε, με την εμπειρία που είχε, ίσως δεν ασχολήθηκε τόσο πολύ με την ομάδα. Γιατί είχε όλο το χρόνο στη διάθεσή του να δει την ομάδα στο παγκόσμιο κύπελλο, αλλά μετά είδαμε πολλούς παίχτες και έτσι αρκετοί παίχτες έχασαν την αυτοπεποίθηση. Δηλαδή όταν παίζεις βασικό σε ένα μάτς και στο άλλο είσαι εκτός αποστολής, είναι πολύ δύσκολο. Ήταν πολύ μεγάλος αριθμός των παιχτών που κλήθηκαν και εκεί κάπου άρχισε να χάνεται, πιστεύω, όλη αυτή η χημεία. Ωραία, να προχωρήσουμε και σε ένα άλλο θέμα που είναι πραγματικά θλιβερό. Τελευταίο συμβάν, η επίθεση στον κύριο Ζωγράφο. Βλέπουμε συνέχεια κρούσματα βίας, ο θάνατος του οπαδού στην Κρήτη, του Πατσούλη. Οι κινήσεις μοιάζουν σπασμωδικές, απλά αναβολή του πρωταθλήματος. Τι γίνεται, τι πιστεύετε, έχετε... Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα που και 8 ώρες να κάτσουμε να το συζητήσουμε, θα έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε. Εμένα αυτό έτσι, που με έχει στεναχωρήσει και γενικά είναι σε όλη αυτή την πορεία στον χώρο του ποδοσφαίρου, ότι αυτά τα φαινόμενα τα είχαμε και από την δεκαετία του 80 που άρχισε πάρα πολύ να γίνεται έντονο. Έχουμε φτάσει στο 2014, ουσιαστικά δεν έχουν γίνει πολλά πράγματα. Έχουμε επικεντρωθεί όμως, έτσι, ότι τη βία, κατά κάποιο τρόπο, την εκπροσωπούν, για παράδειγμα, οι οργανωμένοι των μεγάλων ομάδων. Δεν έχω δει όμως να γίνονται συζητήσεις για τη βία που βλέπουμε σε ερασιτεχνικά γήπεδα, για τη βία που βλέπουμε σε παιδικά πρωταθλήματα, όπου γονείς πλακώνονται για ένα πέναλτι. Δεν έχουμε πει τίποτα για τις μικρότερες κατηγορίες, όπου γίνονται και εκεί σημεία και τέρατα. Πρέπει να δούμε αν φταίει κάτι και στην κουλτούρα μας, στην παιδεία μας. Εκεί είναι το πιο βασικό πράγμα. Εμείς απλά κοιτάμε τώρα ένα παγκόσμιο και κοιτάμε την κορυφή, γιατί εκεί είναι και στραμμένη η δημοσιότητα. Εμείς πρέπει να δούμε όμως γενικά στην κοινωνία μας τι παιδεία υπάρχει στον αθλητισμό, αν αγαπάμε τις ομάδες μας ή αγαπάμε τη νίκη, είναι ένα θέμα αυτό, με οποιοδήποτε τρόπο, να βλέπουμε μία στασιμότητα. Γίνεται κάτι, το συζητάμε 5 μέρες, το αφήνουμε. Ξαναγίνεται κάτι, το συζητάμε, λέμε τις ευχές μας για τη βία, θα βγάλουμε μπλουζάκια, όχι βία στα γήπεδα και τελείωσε, τίποτα παραπάνω.